Το καλεντάριο των εκδηλώσεων, όπως δημιουργήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, έρχεται επί ουσίας να απαντήσει σε μια αδυναμία του Δήμου Καλαμάτας, όπως εμείς την έχουμε καταγράψει μέσα από τους φορείς, κάτι που άλλωστε το είχαμε προβλέψει και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Μια νέα σύγχρονη εφαρμογή, ένα σύγχρονο εργαλείο που δημιουργείται, που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους, στο Δήμο Καλαμάτα, στα νομικά του πρόσωπα, στους ιδιώτες, σε φορείς, να προβάλλουν τις εκδηλώσεις με ψηφιακό τρόπο, να ενημερώνεται όλος ο κόσμος, οι Καλαματιανοί αλλά και οι επισκέπτες της πόλης μας για κοινωνικά, πολιτιστικά αλλά και αθλητικά γεγονότα που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας. Αυτό το καλεντάρι δημιουργήθηκε από στελέχη του Δήμου Καλαμάτας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να τους ευχαριστήσω για τη δουλειά που έκαναν όλα τα παιδιά μαζί. Είμαι βέβαιος ότι θα αγκαλιαστεί από τους φορείς. Η επίβλεψη προφανώς θα είναι του Δήμου Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας θα επιβλέπει το τι θα ανεβαίνει πάνω για να είναι όλα προσωγμένα και να μην γίνονται λάθη. Αυτό το καλεντάρι λοιπόν ξεκινά, κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο Δημοτικό Σύμβουλιο μέσα από πρόταση που έχει τεθεί. Και μέσα από αυτή τη λειτουργία θα βρούμε τι ακόμα μεγαλύτερο μπορούμε να δημιουργήσουμε και τι ακόμα περισσότερες υπηρεσίες μπορούμε να προσφέρουμε. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια, Βασίλη, σε σένα, στον Γιώργο, τον Σωτήρη και σε όλους τους συνεργάτες σας. Βρισκόμαστε απόψε εδώ για να παρουσιάσουμε την επίσημη πλατφόρμα εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας. Από σήμερα, στο site events.kalamata.gr μπορεί κάποιος να βρει το σύνολο των εκδηλώσεων που γίνεται στην πόλη της Καλαμάτας, είτε διοργανώνεται από το Δήμο Καλαμάτας, είτε από μη κερδοσκοπικούς φορείς, συλλόγους της περιοχής, είτε απλά από ιδιώτες επιχειρηματίες. Συγκεντρώνουμε έτσι λοιπόν σε μια πύλη πληροφόρησης όλο αυτό το πλούτο των εκδηλώσεων που γίνεται στην πόλη μας, που κάνει την πόλη μας μια πολύ δραστήρια, ενεργή και ζωντανή πόλη. Και λειτουργεί αυτή η πόλη και ως ένα πρώτο βήμα ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, αλλά ακόμα περισσότερο βοηθά και τους συλλόγους της περιοχής να οργανώσουν καλύτερα και να προγραμματίσουν τις επόμενες τους εκδηλώσεις. Με αυτή τη δουλειά που γίνεται, φιλοδοξούμε, σήμερα παρουσιάζουμε την πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση θα ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε τους φορείς πώς μπορούν να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν ως διοργανωτές, να ανεβάζουν ήδη τις εκδηλώσεις τους, πάντα με τον έλεγχο του Δήμου Καλαμάτας. Και σε τρίτη φάση, σε ένα χρόνο από τώρα, φιλοδοξούμε να γίνει ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για το Δήμο της πόλης, όπου θα προσελκύσει επισκέπτες κοιτώντας τον προγραμματισμό τους, βλέποντας τι εκδηλώσεις γίνονται στην πόλη της Καλαμάτας, τις μεγάλες εκδηλώσεις που κάνουμε, αλλά και τις μικρές από το Φεστιβάλ Χορού, το Φεστιβάλ Χοροδιών, είτε από μικρότερες εκδηλώσεις και να προγραμματίζουν πότε θα επισκεφτούν την πόλη μας. Για τη δουλειά αυτή που έχει γίνει, θα θέλαμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, τους ανθρώπους και τις φορείς που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της πλατφόρμας και ιδιαίτερα την εταιρεία Greatway, που με εγκυρότητα και αξιοπιστία μας βοήθησε στην υλοποίησή της. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο είναι χρήσιμο και για το τομέα και το κομμάτι του τουρισμού, που θεωρούμε ότι, όπως είπε και ο Βασίλης, ότι θα μπορούν πλέον οι επισκέπτες της πόλης μας, όταν προγραμματίζουν να έρθουν είτε για ένα Σαββατοκύριακο, είτε για μια εβδομάδα, είτε για μεγαλύτερο διάστημα, να δουν τι εκδηλώσεις μπορούν να παρακολουθήσουν, είτε αυτές αφορούν τον πολιτισμό, είτε αυτές αφορούν τον αθλητισμό. Οπότε μιλάω και για αυτό το κομμάτι. Και ένα χρήσιμο εργαλείο επίσης για να μπορούν και οι αθλητικοί σύλλογοι, αλλά και οι πολιτιστικοί σύλλογοι να προσαρμόζουν τις εκδηλώσεις τους ανάλογα με το χρόνο, με τις μέρες ή το χρόνο που μπορεί να είναι ελεύθερες, ώστε να μην συμπέφτουν πολλά γεγονότα την ίδια μέρα ή την ίδια ώρα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους δούλεψαν, τους ανέφερε και ο Βασίλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη και ευχαριστούμε ο κόσμος και οι φορείς αλλά και οι σύλλογοι να αγκαλιάσουν αυτή την ιστοσελίδα και να μεγαλώσει και να γίνει ακόμα καλύτερη στο μέλλον. Ένα ψηφιακό εργαλείο λοιπόν μπήκε στη φαρέτρα του Δήμου Καλαμάτας. Πραγματικά είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά και ο κόσμος, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι επαγγελματίες, προς το καλύτερο, έτσι ώστε να υπάρχει μάλλον καλύτερη ενημέρωση όσο αφορά όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που συμβαίνουν στην πόλη μας, για τη διευκόλυνση και των επισκεπτών μας και των πολιτών μας. Και σίγουρα πιστεύω δεν θα υπάρχουν διπλές εκδηλώσεις πλέον, θα τα αποφεύγουμε αυτά, έτσι ώστε ο κάθε επισκέπτης ή πολίτης να προγραμματίζει τι θέλει να δει και να μπορεί να ενημερωθεί σωστά μέσα από αυτό το site.